Παιδιά, τι έγινε, πώς είδαμε το τελικό στο US Open? Να σας πει ο Μάρκος πρώτα που έλεγε Τζόκοβιτς. Εντάξει, εγώ πίστευα ότι ο Τζόκοβιτς θα μπορούσε να κερδίσει. Εντάξει, έχασε. Βέβαια, έχασε πολύ κοντά. Το είδαμε όλο το παιχνίδι καταρχήν. Ναι, το είδαμε όλο. Ποια ήταν τα σημαντικότερα σημεία? Πιστεύω στο δεύτερο, στο τρίτο σετ. Εκεί που ο Τζόκοβιτς είχε break πάνω 2-0 και ένα αβαντάζ. Θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετικό το match. Δηλαδή, αν και πήγαινε 3-0 με δύο break, θα γινόταν άλλο match. Εντάξει, του ξέφυγε. Μετά και στο 4 όλα, στο ίδιο σετ, είχε πάλι 0-40 ο σερβίς του Ναντάλ. Πάλι το έχασε. Και μετά, όπως είδαμε, έχασε. Του σπάσε το ηθικό. Και στο 4ο σετ πιστεύω ότι κατέρευσε. Ψυχολογικά και σωματικά. Σωματικά όχι. Κωνσταντίνο, πώς τον είδες το Ράφα? Εγώ έλεγα από την αρχή ότι θα κερδίσει ο Ναντάλ. Πιστεύω ότι κάθε φορά που ο Ναντάλ είναι σε καλή κατάσταση, δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε δει καλό Ναντάλ να χάνει. Έχουμε δει Ναδάλ να χάνει από πολλούς, δεν έχουμε δει όμως τον Ναδάλ να μπαίνει ως φαβορί και να χάνει. Πίστευα θα κερδίσει ο Ναδάλ εκεί γύρω στο 3-1. Νομίζω το πιο σημαντικό σημείο του παιχνιδιού ήταν στο 4 όλα, όπου εκεί φαίνεται γιατί ο Ναδάλ τόσα χρόνια είναι νικητής. Διότι ενώ πέφτει κάτω, χτυπάει, σηκώνεται και από 0-40 κερδίζει το σετ. Και πιστεύω ότι η διαφορά με τον Τζόκοβιτς είναι ότι έστω ότι ο Ναδάλ έχανε αυτό το σετ και βρισκόταν 2-1 πίσω, θα έμπαινε πάλι ταύρο σε γαλοπολείο να κάνει το 2-2 και να παίξει το 5ο σετ. Ενώ ο Τζόκοβιτς κατέρευσε χάνοντας την ευκαιρία και κατρακύλησε ουσιαστικά και έχασε το σετ με 6-1 ή 6-2. Και στον Μάρκο τα λες αυτά? Στον Μάρκο, άμα μας βλέπατε εκείνη την ώρα, σκοτωνόμασταν. Διότι ο Μάρκος έβλεπε τον Τζόκοβιτς να παίζει τρομακτικά καλά και έλεγε ότι πάει αυτό ήταν. Ενώ εγώ ήξερα ότι ο Ναδάλ κάποια στιγμή θα ανεβάσει πάλι το level του. Εντάξει, ήταν πολύ θεματική τώρα, αφού ήταν τυχερός ο Ναδάλ μόρ τώρα. Αυτό τώρα, αυτό πάλι. Τελικά ο Ναδάλ. Με τους αντιναδαλικούς, οι οποίοι επί 8 χρόνια βλέπουν τύχη, είναι τρομακτικό δηλαδή. Τους έχει όλους από κάτω. Αλλά εντάξει. Δεν θα συμφωνήσετε ποτέ δηλαδή? Εντάξει, εγώ ξέρω ότι. Δεν θα συμφωνήσουμε για τον πολύ απλό λόγο. Ο Μάρκος έβλεπε τον Ναδάλ να κάνει άμυνα. Εγώ έβλεπα τα στατιστικά στο τέλος και ήταν 35 winner ο Τζόκοβιτς, 32 ο Ναδάλ. 70% ο Τζόκοβιτς στο φιλέ, 95% ο Ναδάλ. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να πιέζεται ένας παίχτης ο οποίος και πιο πολύ στο φιλέ πάει και περίπου ίδια winner έχει και πιο πολλούς άσους πρέπει να κάνει στο τέλος. Γιατί δηλαδή κάνει άμυνα? Μάρκο, για πες, γιατί δεν συμφωνείς, σε βλέπω. Εγώ ξέρω ότι άμα πήγαινε 2-1 σετ ο Τζόκοβιτς θα ήταν άλλο μάτς τελείως. Εγώ θέλω να ρωτήσετε τον Μάρκο on camera. Εγώ ρωτάω τον Μάρκο εδώ. Μπροστά στο ελληνικό φύλαθλο κοινό του τέννις. Σε ρωτάω να μου πεις πότε ο Ναδάλ έχασε ένα σετ και εγκατέλειψε μάτς και έχασε κάτω τα χέρια. Να, δεν θυμάμαι τώρα. Εγώ δεν τα μάτς να τα. Ωραία, προκαλώ και τους δημοσιογράφους εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι, εγώ δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Θέλω να μου πείτε μία φορά που ο Ναδάλ σε 1-1 ή 1-0 έχασε ένα σετ και κατέρευσε. Εγώ δεν έχω δει ποτέ να γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό απλά. Με τον Ταρσίστη τι έγινε στο Wimbledon? Με τον Ταρσίστη αυτό θα αναλύσουμε, τι έγινε στο Wimbledon με κάμερα. Φύγαν όλα τα φαβορί, αλληλούια. Τι σημασία έχει αυτό, δεν πάει. Τι φύγαν τα φαβορί, δηλαδή περίμενε. Επειδή είμαστε σε περίοδο σκληρών επιφανειών, α μην πάμε στο Wimbledon. Το χόρτο είναι πολύ χαμηλό. Αλλά εγώ έχω μια ερώτηση. Τελικά ο Ναδάλ τι είναι, χωματά ή. All court. All court, εγώ πιστεύω. Εκτός από χόρτο. Δεν μπορεί να πει ένα παίχτη που έχει κερδίσει δύο Wimbledon εκτός από χόρτο. Γιατί ο Ρόντικ δηλαδή που είναι χορταρά έχει πάρει ένα Wimbledon. Υπάρχουν πολλοί που λένε. Και ο Ναδάλ έχει κερδίσει δύο Wimbledon την εποχή Federer, έτσι, που είναι ίσως ο καλύτερος χορταράς ever. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει κερδίσει δύο Wimbledon την εποχή Federer και δύο τελικούς. Και δύο US Open πλέον. Τρεις τελικούς. Πέντε τελικούς. Εντάξει, ο Ναδάλ είναι all court 100%. Το συμπέρασμα είναι το εξής. Σε προβλέψεις, Μίκος Καλοβελόνης, 1-0. Εντάξει. Καλό βράδυ. Χαρακτήρια για το μάτσο σήμερα και τα λοιπά. Ευχαριστώ πολύ.